Κατευθείαν ρε, το βρήκες, ε! Καρίσκος. Έλα, το βρήκαμε το πρώτο. Κανθαρίσκος. Έλα, Λιδία. Έλατε λίγο να πούμε δύο κουβέντες πρώτα και... Έλατε, ναι. Έλα, έλα. Έλα, να βγάλω το πρώτο σημανιτάρι. Ναι, έλα. Είπαμε, και... μαζέμε αυτήν την ποικιλία. Ας το αυτό, θα το βρει άλλο. Ναι, απάλα, απάλα. Το πιάνεις από το... Το σπάζεις και το κα... Μέσα στο καλάθι σου πρέπει να μπει. Μετά από το καλάθι σου πρέπει να μπει μέσα στο τηγάνι σου. Έτσι, δηλαδή πρέπει να κρίξεις όπως θα μπει μέσα. Αυτό μπορούμε να το ρίξουμε στο τηγάνι τώρα. Οπότε, έχεις με χέρι. Όχι. Καλύτερο που βρήκαμε μέχρι τώρα. Το χτυριζόμενο πρώτα. Δεν έχει μόνο. Έχει και τα μικρά. Και μπροστά σου έχει άλλα. Ναι, ναι, τα είδα. Ωραία. Έχουμε καλή... Μπράβο, ρε. Έτσι. Έτσι. Να πάρουμε, όπως είπαμε, από το καλάθι μας. Α, αυτή είναι ρούσουλα. Ρούσουλα είναι... Προσέξτε, θα σας δείχνω γιατί θα, το μάτι θα από εδώ και πέρα θα πιένει. Κοιτάξτε λίγο. Mm-hmm. Το βλέπετε? Α, τι ωραίο. Αυτός είναι ο Βολιτάκος. Ο Βολίτης. Okay. Βλέπεις που είναι σπονγκώδες που είπαμε. Mm. Τι κάτω. Είναι? Τι είναι? Τι πες μου τι μανιτάρι είναι? Ρετικουλάτους. Δεν είναι? Όχι. Τι είναι, χάλκιος? Εδώ πολύ καφέ από πάνω. Χάλκιος. Έλα, το κρύβες να πούμε, γι' αυτό δεν μας έδειξες το καπέλο. Θα δίνετε πολύ σημασία. Βά, η ρούσουλα πολύ κοκκινοπή. Κοκκινοπή είναι. Τι γλίτσα είναι αυτή. Και εδώ έχουν μεγαλώσει. Το εδώ δεν το έχω ξαναβρει. Χεμελίτσιουμ, κάπως έτσι πως το λένε. Θα το ρωτήσουμε τώρα στο Φώτη. Τα 59% είναι παγώσιμο και τα αυτάκια μου δίπλα. Μια σαν βουλίτης, έτσι. Ναι. Αλλά άμα κοιτάξεις από κάτω, άμα δούμε το δικό μας το βουλίτη, βλέπεις οι τρύπες του δεν είναι τόσο φαρδιές όσο είναι αυτές οι τρύπες του, βλέπεις? Και είναι φαρδιές. Αυτός είναι ένας ξερόκουμος. Ξερόκουμος. Αυτοί δεν τρώγονται, ρε, οι τέτοιοι. Τρώγονται. Νομίζω τρώγονται. Και αυτός ξερόκουμος είναι. Αλλά όταν έχεις μαζέψει τέτοιοι, φας τον ξερόκουμο, τώρα που είσαι λάσπη. Ναι, καλή γεύση και όλα αυτά. Αρκεί να έχουμε όμως πολλούς βολίτες. Προγραμματίζεται και αυτός ο τρόπος. Άλλοι, ναι, άλλοι όχι. Και αυτό είπαμε είναι εντάξει. Αυτό είναι εντάξει, αλλά δεν είναι για φαγητό. Αυτό, ναι, είναι. Πολλά σκουλικάκια μέσα. Αυτό, αυτά είναι τέλεια. Αυτά είναι ωραία. Και πάντα όλα. Αυτό είναι τέλεια. Και αυτό είναι ξερόκουμο. Δεν... Αυτό όμω είναι φρέσκο. Πιο φρέσκο. Ναι, πιο φρέσκο. Το ίδιο είναι. Αυτό είναι βασιλικό, έτσι. Αυτό είναι. Ρετικό λάθος. Ναι. Αυτός χάλκιος. Αυτός είναι ρετικό λάθος, αυτός είναι αιρέος. Ναι. Δες αυτό. Ίδιο ακριβώς. Λέγεται χάλκιος γιατί έχει χάλκο μαύρο. Χαλκίζει. Ναι, ναι, και όταν το πατάζει και παίρνει σκούρο. Αυτό είναι βασιλικό. Εγώ ως πάνω τους... Και αυτός είναι το ίδιος ο... Ξερόκομος. Και πόσο μεγάλες τρύπες έχει. Αυτά τα σε εδώ υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν λάσματα εδώ, έτσι, και εδώ έχει σωλήνες. Άμα δεις τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι σωλήνες. Αυτό. Βλέπετε, είναι κρεμασμένες, εδώ ακουμπάνε πάνω σε αυτό, είναι κρεμασμένες σωλήνες. Και από εκεί φεύγουν αυτό κάπως, έτσι είναι. Το ίδιο πράγμα. Πιο πολύ, πιο λεπτά, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς εδώ μέσα αυτά είναι γενετικά όργανα του μανιτέρα, από εδώ βγαίνουν οι σπόροι του. Και ένα τέτοιο μανιτάρι, άμα μεγαλώσει, μπορεί να αφήσει και 10 εκατομμύρια σπόρους στην ώρα. 10 εκατομμύρια. Συνειδητοποιείς τι. Άρα αυτό είναι. Μην το πετάθα. Σαν να πιάσουμε πολλά καλαμάκια μαζί, έτσι. Και να τα κρεμάσουμε από τα. Τι βρήκες εκεί πέρα. Μήπως πρέπει να πάμε εδώ παρακάτω. Μάλλον. Θα βγούνε. Ένα. Θα βγούνε. Θα γεμίσει ο τόπος. Θα πάμε τα μόνα τώρα και να είναι αυγουλάκια σκέτα. Ναι, βγάλε.
Κοίταξε, έλα εδώ, αυτό που θέλω να σου δείξω. Κοίταξε, που είναι πιασμένο. Βλέπεις αυτές εδώ, οι ρίζες. Κοίταξε, πιάσ' το λίγο να δεις. Μην το τραβήξεις από εδώ. Όχι, αυτό εδώ, το πιάσ' το. Φέξε με το τέτοιο. Το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Σηκώνει ρίζα. Είναι της ρίζας. Το στομικύλιο κάτω που πάει εδώ. Ομορφιά. Α, το τρώμε και ομό τώρα. Σας βγάζει. Φουντούκι. Απίθανο, ε. Πόβο τέλειο, πώς το λένε αυτό, είπαμε. Αυτός είναι ο βολίτης, ο Χάλκιος είναι αυτό. Το καλογράκι που λέμε στο χωριό.